σημειώσεις κι αν ίσως από αμέλεια χαθεί και τα λοιπά. Προβλέπει το συμβόλαιο πολύ βαρέγες κυρώσεις. Αυτή ήταν η μικρή κουβέντα κάναμε με τους ποιητές Διονύσης Ακνής αρκετά χρόνια πριν, σχεδόν δύο δεκαετίες αν δεν κάνω λάθος, που δικαιώνεται στο σήμερα. Η Γιάφκα, φίλες και φίλοι ακροατές, μόλις ξεκλείδωσε. Δημήτρης Χατζηανδρέου, απαντά στα μηνύματά σας, τις δικές παρεμβάσεις, οι οποίες καταγράφονται και έρχονται εδώ στην αέρα της Γιάφκας, το 2-10-61-96-100. Στην παραγωγή μας σήμερα η ομάδα του Flash Radio με την Λία Δελιγιάννη και την Ρομίλντα Νικηφόρου. Στην αρχισυνταξία η Βαθία Τασοπούλου και κομμαντάτα για σήμερα στη Γιάφκα μας και για σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας. Η Ζωή Παναγιωτίδου στα τραγούδια μας. Για να τα ανοίξουμε την κουβέντα μας για να περπατήσουμε την ημέρα με χιούμορ, με περίσκεψη, με προβληματισμό. Ας αφαιρέσουμε λίγο από το άγχος όσο γίνεται, γιατί εντάξει, οι αποφάσεις έχουν ήδη πάρθει και πάνω από το χυμένο γάλα δεν έχει νόημα να κλαψουρίζει σε καμία περίπτωση. Σοκ λοιπόν το πρωί με ένα θέμα που φαντάζομαι θα προκαλέσει τον ενδιαφέρον όλης της Ελλάδας στη σιτία της Κρήτης, στα ΣΕΠΑΟ, όπου εκεί ένας νεαρός πρατηριούχος συμπλήρωσε την φορολογική του δήλωση. Ναι. Έκανε όμως το σφάλμα και αντί στο κουτί με τα λίτρα να γράψει 353 λίτρα, δήλωσε 103.502.000 τόνους. Κάνοντας λάθος, έγραψε το άφημί του σε λάθος κουτάκι. Δηλαδή στο κουτάκι της φορολογικής δήλωσης. Που λέει τα λίτρα που πώλησε, ναι, ναι, το πρατήριό του. Ναι, ναι. Έγραψε κατά λάθος το άφημί του. Το άφημί. Έτσι λοιπόν. Όπω τον άνθρωπο. Του ήρθε το μπουγιουρντί που λέμε. Μόλις 202,4 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου το σοκ αυτού του ανθρώπου. Μόλις έλαβε έτσι τα νέα για αυτό το μικρό πρόστιμο. Σε ποια περιοχή έγινε αυτό? Στη σιτία της Κρήτης. Κρήτης. Πού είναι ο αδερφός, τον έχουμε στην γραμμή να γνωρίσουμε? Ποιος είναι ο αδερφός? Είναι ο Νίκος Νικολάου και τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα. Τι έγινε βρε Νίκο, τι συνέβη ακριβώς? Δεν έχει συμπλήρωση φορολογική δήλωση. Α, κάτι άλλο συμπλήρωση. Τι ήταν αυτό? Έχει να κάνει με το σύστημα πληροφόρησης ύφεστος, το οποίο είναι ένα σύστημα, μια ιστοσελίδα είναι στην ουσία, στην οποία δηλώνουν οι πρατηριούχοι τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που διακινούν. Εκεί πέρα, τέλος πάντων, εγώ αν κάνω μια πώληση, οφείλω να τη δηλώσω σε αυτό το... Έχει μια φόρμα στην οποία περνάω την κίνηση και δηλώνω στο κράτος τι ποσότητες έχω παραλάβει και τι ποσότητες έχω πουλήσει. Και ήταν μια συγκεκριμένη κίνηση, τέλος πάντων, στην οποία, καθώς εμείς περνάμε δεκάδες τέτοιες κινήσεις, έγινε το λάθος και αντί στην ποσότητα των λίτρων να γράψω τα λίτρα που ήταν στην συγκεκριμένη περίπτωση 350 λίτρα, έγραψα το άφημί του πελάτη. Δηλαδή δήλωσες 103.502 τόνους. Είναι ένα ψήφιο νούμερο, ξέρετε. Όχι, συγγνώμη, 103.502.000 τόνους. 103.000 τόνους. Α. Ή 103 εκατομμύρια λίτρα. Α, ναι, 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 ναι. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα βέβαια έχει προβλέψει για αυτό το ζήτημα, εάν κάποιος, γιατί πατάς νούμερα στην ουσία σε μια φόρμα που σου βγάζει στον υπολογιστή, έχει προβλέψει και επιτρέπεται να κάνεις μετά αναιρετική κίνηση για την κίνηση που πέρασε. Ωστόσο, και εγώ αυτή τη διαδικασία, ανέρεσα μετά από δύο μέρες που το είδα, ανέρεσα την κίνηση που έκανα, ωστόσο ήδη το σύστημα είχε επιβάλει το πρόστιμο. Βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και σφάλμα του συστήματος, διότι δεν έκανε διασταύρωση. Προφανώς δεν γινόταν να πουλήσω εγώ. Τι σφάλμα αυτή ήταν, τέτοιο ποσό σου λέει εδώ θα τα πάρουμε. Εδώ βρήκαμε το μήνα που τρέφει τους 11. Τι λάθος σου λέει εδώ να τα πάσουμε. Και ήταν και από τις λίγες φορές που τόσο γρήγορα πήγε και το πρόστιμο. Πόσο πρόστιμο σου ήρθε, τι. Είναι 2 Δευτέρου του 11. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε. Νικόλα, τι πόσο σου ήρθε ως πρόστιμο? Ναι, 202.457.000, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όταν εσύ πήρες αυτό το χαρτάκι, δεν ξέρω πώς σου ήρθε ψηφιακά, με χαρτί. Δεν έχουν στείλει χαρτί, δεν το έχουν βεβαιώσει. Αν το βεβαιώσουν μετά, υπάρχει πρόβλημα ουσιώδες πέραν του λάθους, που προφανώς έχει γίνει. Εάν βεβαιωθεί αυτό το πρόστιμο για να διαγραφεί, πρέπει να ακολουθεί μια δικασία στην οποία κανονικά πρέπει να πάω εγώ σε φορολογικό δικαστήριο. Για να πάω σε φορολογικό δικαστήριο πρέπει να δώσω το 1 τρίτο του ποσού. Το 1 τρίτο από τα 202 εκατομμύρια ευρώ είναι 63 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς αν είχα εγώ αυτά τα λεφτά δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια. Όταν είδες αυτό το νούμερο, αυτόν τον αριθμό, κάπου το διάβασες, τον είδες ως απαιτητό από εσένα. Εκείνη τη στιγμή, αυθόρμητα στιγμή, τι σκέψεις ήρθαν στο μυαλό? Μου ανέβηκε και τώρα με αυτό το κεφάλι, εντάξει, προφανώς. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι, το απέφχομαι στον καθένα από εσάς.
παρότι που είναι προφανές ότι έχει γίνει λάθος, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να το βλέπεις αυτό ξαφνικά μπροστά σου. Είναι σοκ. Νίκο, είσαι επικοινώνησε με κάποιον από τους αρμόδιους? Επικοινώνησα και με το ΣΔΟΕ. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν μια απάντηση. Ξέρουν, αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι λάθος του συστήματος. Αλλά τώρα έχουν γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, διότι δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ είμαι απλά η 38η περίπτωση στην οποία έγινε το λάθος από το σύστημα ύφεστος. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι τη λειτουργία του συστήματος. Δεν είναι το ότι εγώ δικαιούμαι να κάνω όσα λάθη θέλω στις δηλώσεις. Αν τα αναιρέσω μετά και υποβάλλω τη σωστή κίνηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως και δεν έχω. Είναι λογικό, αυτονόητο αυτό, αλλά ναι, δεν σε κατεσύχασαν όμως. Έχει αποδεχτεί και την ακυρωτική μου κίνηση. Απλά ο τρόπος με τον οποίο πληροφοριοδοτείται το ΣΔΟΕ για τα πρόστιμα αυτά, για τα ποσά αυτά που διακινήθηκαν υποτίθεται παράνομα, είναι λάθος. Είναι και σαφές, Νίκο. Νόμου και κακού συστήματος μηχανογράφησης. Νίκο, να τα πούμε από την αρχή. Εσύ, γιατί υπάρχουν φίλοι ακροατές που πρέπει να μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Εσύ χρεώθηκες να πληρώσεις ένα πρόστιμο στο ΣΔΟΕ ύψους 202,4 εκατομμύρια ευρώ για ένα λάθος που έκανες όταν πληροφορώντας ο ίδιος το σύστημα ύφεστος που υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών και αφορά τα πρατήρια, αντί να γράψεις τον πραγματικό αριθμό των λίτρων που είχες διαθέσει στους πελάτες σου, έγραψες από λάθος τον αριθμό αφημίσου, έναν εννεαψήφιο αριθμό. Με αποτέλεσμα να υπάρξει εμπλοκή εκείνη τη στιγμή, μάλλον να υπάρξει μια ταυτόχρονη απόδοση απαιτητού ποσού από σένα. Όμως από την άλλη, Νίκο Νικολάου, θα έπρεπε και οι άνθρωποι στο ΣΔΟΕ ή στο Υπουργείο Οικονομικών να απορρίσουν πώς ένας πρατηριούχος στη Σιτία ξαφνικά για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διέθεσε σε πελάτες ή διέθεσε στο σύμπαν, όπου μπορεί να φανταστείς, 103.502.000 λίτρα. Αυτό είναι το περίεργο. Κανείς δεν απόρρισε. Και δεκτό, απλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι έτσι το επιμένω το σύστημα, στο οποίο ακόμα και ο υπάλληλος να το έχει δει, ας πούμε, είναι αναρμόδιος να το διορθώσει. Ναι, αλλά το κάνει κουβέντα, εσύ Νικόλε. Κύριε Διευθυντά, κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος η Σιτία έχει βρει τέτοιο. Έχει τρυπήσει στη γη και βγάζει πετρέλαιο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Οποιοδήποτε Έλληνα και να ρωτήσετε, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το δημόσιο, θα σας πει ότι ξαφνικά βρίσκεται απέναντι σε πάρα πολλούς αναρμόδιους και κανέναν υπεύθυνο. Δεν σε καθησύχασαν? Να με καθησυχάσουν, δεν υπάρχει αρμόδιος για να με καθησυχάσει. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα πιστεύεις, ευελπιστείς ότι θα κυριαρχήσει η λογική και όλα θα πάνε καλώς. Είναι απόλυτα λογικό ότι δεν μπορείς να έχεις καταναλώσει τόσα λίτρα πετρέλαιο, να έχεις διαθέσει τους πελάτες σου. Να το συζητήσουμε. Εγώ είμαι απλώς η κορυφή του παγόμουνου. Αν δείτε τι γίνεται από πίσω. Είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα εισόδημα της τάξης των 30-40.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Και μιλάω μόνο για τις περιπτώσεις που γνωρίζω. Ναι, δεν είσαι η κορυφή του παγόμουνου. Μάλλον είσαι στην κορυφή της πετρελοπηγής με τη λογική τους, Νίκο Νικολά, από τη Σιτία. Έχει πρόστιμο 500.000 ευρώ. Άρα είσαι ψύχρεμος, πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι. Μιλάμε για μια δραστηριότητα που εμένα προσωπικά μου αποφέρει περίπου 1.500 ευρώ το χρόνο. Τι να πω τώρα εκεί πέρα, και 30.000 να ήταν το πρόστιμο, να μην ήταν 202 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι δεν θα βρισκόμουν αυτή τη θέση να το πληρώσω. Είναι αυτά. Όχι μόνο εγώ, και τα 3.500 άλλα πρατήρια τα οποία έχουν δεχτεί τα πρόστιμα αυτά. Δηλαδή, δείτε τη λίστα. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε το δικό μου το οποίο ήταν λάθος. Πρόκειται και περί κακού νόμου. Δεν γίνεται να βάλει πρόστιμο σε έναν επιχειρηματία. Νίκο, δεν είναι ότι. Εσύ είπες ότι. Και σε τιμά το γεγονός ότι σκέφτηκε και τους άλλους συναδέλφους σου. Το θέμα το δικό σου ακούστηκε ως λάθος, γιατί είναι 38 λάθος. Δηλαδή είναι εξόφθαλμο. Είναι εξωφρενικό. Ναι, προφανώς δεν υπήρχε. Άλλα μικρότερα λάθη, αν είναι πολλαπλάσια του δικού σου, είναι ένα φαινόμενο. Είναι πρόβλημα. Θέλετε, ναι, αυτή είναι και η ουσία. Είναι ανησυχητικό το πόσο εύκολα επιβάλλονται πρόστιμα χωρίς να υπάρχει καμία διασταύρωση, χωρίς να υπάρχει κανένας εξωθεωρολογισμός. Δηλαδή, εντάξει, εγώ να το καταλάβω ότι πας να κάνεις μια μηχανογράφηση καινούρια και κάνεις λάθος, ρε παιδί μου. Όπως έκανα εγώ λάθος, κάνουν και αυτοί λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα, ακούγονται ότι πιέζονται να βεβαιωθούν αυτά τα πρόστιμα. Δηλαδή είναι τραγικό. Ναι, ναι. Θα στο διαπραγματευτούν κιόλας. Ξέρεις, θα σου κάνουν και τέτοια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Φανταστείτε τώρα να βγουν και να πούνε εντάξει, μην τα πληρώσετε όλα, πληρώσετε το 1 τρίτο της τιμής. Καλά, εγώ τι να πληρώσω. Μόλις 63 εκατομμύρια. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι. Ευελπιστώ.
300.000 ευρώ. Τι να πληρώσει κατά. Ευελπιστούμε όλοι θα κυριαρχήσει η λογική. Θα ξαναμιλήσουμε ούτως ή άλλως εδώ μέσα από τη γιάφκα μας, από τον Flash 96 σε άλλη ευκαιρία. Θα το παρακολουθήσουμε λίγο το θέμα. Γιατί δεν πρέπει να μείνεις και λίγο μόνος σου. Γιατί αν απλά γίνεις είδηση και σε αφήσουμε την επόμενη μέρα, δεν ξέρω τι μπορούν να σκεφτούν εκεί μέσα στο ΔΟΕ κάποιοι πάλι. Κάποιοι, δεν λέω όλοι. Κάποιοι. Είναι χαμένοι λίγο στο διάστημα. Είναι πιεσμένοι οι άνθρωποι. Έχουν τα ζόρια τους. Την αγάπη μας, καλή δύναμη, κουράγιο, θα πάνε όλα καλά. Και φιλιά, καλημέρα στην ομορφησιτία. Πάμε σε μια ανάσα και επιστρέφουμε κομμαντάτε.